Υψηλές προσδοκίες καλλιέργησαν οι οικοδεσπότες της 21ης Συνόδου για το Κλίμα που διεξάγεται στο προάστιο Μπουρζέ του Παρισιού. Ισχυροί όλο του πλανήτη βρίσκονται στη γαλλική πρωτεύουσα με στόχο να βρεθεί συνισταμένη και να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τηρείται από όλους και θα έχει ως άξονα τον περιορισμό της εκπομπής ρήπων και μείωση της υπερθέρμανσης της γης. Κατά την επίσημη τελετή έναρξης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε από τους συμμετέχοντες να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, έδωσε το στίγμα των προκλήσεων όλων των ηγετών. Merci and thank you. C'est un jour historique. Είναι μια ιστορική ημέρα αυτή που ζούμε. Ουδέποτε μια σύνοδος καλωσόρισε τόσους ηγέτες τόσων πολλών κρατών. Αλλά ουδέποτε, και τονίζω το ουδέποτε, το αντικείμενο μιας διεθνούς συνόδου δεν ήταν τόσο υψηλό. Η παρουσία σας δημιουργεί μεγάλες ελπίδες, τις οποίες δεν έχουμε δικαίωμα να διαψεύσουμε. Διότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν στρέψει το βλέμμα τους επάνω μας. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, μίλησε για μια μοναδική ευκαιρία η οποία μπορεί να ευοδοθεί αν υπάρχει θέληση και αποφασιστικότητα. Έχετε την εξουσία να διασφαλίσετε την ευμάρεια αυτής και των επομένων γενεών. Σας καλώ, εξέχοντες ηγέτες, να πιέσετε τους υπουργούς και τους διαπραγματευτές σας να επιλέξουν την οδό του συμβιβασμού, της συνένεσης και αν είναι αναγκαίο της ευελιξίας. Ο καιρός της μικροπολιτικής έλαβε τέλος. Αμέσως μετά οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο χώρο που είχε προετοιμαστεί για την παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία. Η στόχη είναι διαφορετική, με τον Γάλλο Πρόεδρο να επιδιώκει και νομική δέσμευση όλων των μερών, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτός της δικής τους ατζέντας.